Συγχαρητήρια στην Νίζνη και στην ομάδα της Νίζνη, κέρδισε το παιχνίδι δίκαια. Είναι μια ομάδα με το ίδιο, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό ρόστερ και τον ίδιο προπονητή, ίδια φιλοσοφία, σκληρή. Μια ομάδα που πιστεύω θα πάει πολύ μακριά στο θεσμό. Συγχαρητήρια, ξεκινώ από τους φιλάθλους μας που ήταν πάλι στο γήπεδο, που ήταν δίπλα μας. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό, γιατί τους έχουμε απόλυτη ανάγκη. Ο δρόμος είναι μεγάλος. Η ομάδα παίζει μετά από 15 χρόνια πρώτη φορά στην Ευρώπη. Άρα, οι απαιτήσεις είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαστε καινούργοι στη διοργάνωση. Μπήκαμε πάρα πολύ νοθρά στο παιχνίδι, χωρίς καμία συγκέντρωση και χωρίς ενέργεια. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς και κυνηγούσαμε σε όλη τη διάρκεια. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες έδειξαν πείσμα και αυταπάρνηση. Θα έλεγα, για λεπτομέρειες χάσαμε, για ένα rebound, για μία άμυνα. Η ζωή συνεχίζεται, αυτό το παιχνίδι τελείωσε, κοιτάμε μπροστά, έχουμε το κύπελο που είναι match knockout, δεν υπάρχει αύριο. Το Σάββατο ελπίζουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο, να μας υποστηρίξει ο κόσμος και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Το BCL είναι ένας μαραθώνιος με πολύ καλές ομάδες, γιατί κάποιοι ίσως δεν εκτιμήσαν σωστά την κατάσταση όταν έγινε η κλήρωση. Είμαστε στον πιο δύσκολο όμιλο με τις καλύτερες ομάδες και όποιος ξέρει μπάσκετ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια. Παίζουμε πολύ καλές ομάδες με πολύ ψηλά ρόστερ και με παίκτες που έχουν και εμπειρία από τη διοργάνωση. Στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, τίποτα άλλο. Το τι θα κάνουμε θα το δούμε στο τέλος. Προχωράμε βήμα-βήμα, προπόνηση-προπόνηση. Τώρα από αύριο πρέπει να ανασυνταχτούμε για να κερδίσουμε το μάτς του Σαββάτου. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τους τραυματισμούς. Έχουμε χάσει τη χημεία της ομάδας, την ταυτότητα της ομάδας. Προσπαθούμε, αλλά έχουμε αρκετά κενά αυτή τη στιγμή. Ευελπιστούμε σύντομα να είμαστε πλήρεις, να είμαστε σε σωστό ρυθμό, σε σωστή χημεία και να αρχίσουμε να κερδίζουμε πάλι. Ευχαριστώ.